Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Προχωράει η άρση των Capital Controls με μεγάλους κερδισμένους αυτή τη φορά τις επιχειρήσεις. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεπάνης. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα, είναι το επόμενο βήμα σε πολυθύλλητα Capital Controls, τα οποία σύντομα θα συμπληρώσουν 3 χρόνια μαζί μας. Αυτή τη φορά υπάρχει κίνηση για χαλάρωση, η οποία αφορά τις επιχειρήσεις και αφορά κυρίως όσους παίρνουν χρήματα από το εξωτερικό. Είναι μια πολύ κομβική χαλάρωση αυτή, καθώς θα προβλέπει και αυτό λέει το ρεπορτάζ μας, ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να σηκώνουν όσα χρήματα έχουν πάρει από το εξωτερικό χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό ίσχυε μέχρι πρώτον για φυσικά πρόσωπα, δηλαδή αν κάποιος έστελνε σε σένα ή σε μένα κάποια χρήματα από το εξωτερικό, μπορούμε να τα σηκώσουμε όλα. Αυτά δεν υπόκειται σε Capital Controls, όχι όμως και στις επιχειρήσεις. Τώρα αυτό που θα γίνεται αποτελεί και μια επιθυμία και των επενδυτών, των ξένων επενδυτών που σου λένε ότι ωραία, εγώ μπορώ να θέλω να στείλω κάποια χρήματα στην Ελλάδα, όμως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μείνουν αυτά δεσμευμένα σε καθεστώς Capital Controls. Άρα αν μια εταιρεία για μια επένδυση θέλει να στείλει κάποια στιγμή συμβολικά 10 εκατομμύρια σε έναν ελληνικό λογαριασμό, μπορεί την επόμενη μέρα να κάνει αυτή την ανάλυση. Και αυτό ουσιαστικά θέλει να άρει το καθεστώς αβεβαιότητας που υπάρχει για τους ξένους επενδυτές. Σου λένε ότι εγώ θέλω τα χρήματά μου στην Ελλάδα, κάνω μια επένδυση. Αν όμως θέλω ακόμη και να τραβήξω κάποια πίσω, να τα επιστρέψω δηλαδή στο εξωτερικό, μέχρι πρώτον δεν μπορούσα. Αυτό λοιπόν είναι μια κομβική κινητικότητα. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και μια κίνηση για να σφίξει λίγο κλειό σε όσους καταστρατηγούν τις διατάξεις. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πίεση, μια στοχευμένη πίεση τόσο από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδος, όσο και από την ΑΔΕ, όσο και από τις αγγελικές αρχές να ελεγχθούν περιπτώσεις όπου υπάρχει καταστρατήγηση των Capital Controls μέσω τριγωνικών διαδρομών, μέσω μεταφορών σε φυσικά πρόσωπα. Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες, υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές και γκρίζες ζώνες. Αυτό λοιπόν θέλει να καταστρατηγηθεί και αυτό πρέπει να επιδιώκουν να το σταματήσουν οι ελεγκτικές αρχές. Λέγοντας πάντως ταυτόχρονα και όπως λέει και το ρεπορτάζ μας, ανώτατα τραπεζική πηγή, ότι απέχουμε ακόμα από την ολοκληρωτική άρση των Capital Controls και σε αυτό παίζει ένα ρόλο το γεγονός ότι ακόμα δεν βλέπουμε να έχουμε εισρωή καταθέσεων από το εξωτερικό. Ο φόβος που υπάρχει δηλαδή είναι ότι δεδομένου ότι δεν έρχονται χρήματα από το εξωτερικό, αν αρθούν πλήρως τα Capital Controls, μπορούμε να δούμε ξανά μαζικές εκροές κάποιων χρημάτων, κάποιοι που θα φοβηθούν ή θα πούν σε τελική ανάλυση ότι εντάξει, μπορεί να μην υπάρχει κίνδυνος, αλλά εφόσον δεν υπάρχει κίνητρο να μείνουν τα χρήματα μέσα, ας τα στείλω εκτός. Αυτός ο φόβος υπάρχει στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και γι' αυτό φαίνεται ότι ενώ θα δούμε και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε σταδιακές κινήσεις για την άρση τους, η ολοκληρωτική άρση φαίνεται ότι απέχει ακόμα αρκετά.